όσπρια όπως φακές και ρεβίθια, αλλά και κρεμμύδια από το Δήμο Κιλελέρ περιλάμβανε η σημερινή διανομή των ενεργών πολιτών που είχαν προχωρήσει σε παραγγελίες τόσο μέσω του διαδικτύου, όσο και σε ειδικό στάντ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας τις προηγούμενες ημέρες. Η προσέλευση του κόσμου για μία ακόμη φορά ήταν σημαντική, δείγμα ότι οι πολίτες αναζητούν φθηνά και ποιοτικά παράλληλα τρόφιμα, με τους διοργανωτές να εκφράζουν και πάλι την ικανοποίησή τους. Ξεκινήσαμε με την διανομή των οσπρίων, δηλαδή φακές και ρεβίθια και κρεμμυδιών. Είναι προϊόντα τοπικών παραγωγών. Θέλαμε να δώσουμε προτεραιότητα στους τοπικούς παραγωγούς και γι' αυτό κάνουμε αυτή την κίνηση σήμερα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Σήμερα δίνουμε 10 τόνους κρεμμυδιών, 7 τόνους φακής και 7 τόνους ρεβιθιών. Έχουμε γύρω στις 1.400 παραγγελίες. Από την άλλη, και οι παραγωγοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι, τονίζοντας πάντας ότι για να επιβιώσουν θα πρέπει και οι ίδιοι να συνειδητοποιήσουν ότι η ισχύς βρίσκεται στην ένωση δυνάμεων και ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε συντονισμένες κινήσεις για τη διάθεση των προϊόντων τους. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τους ενεργούς πολίτες. Η προσπάθεια είναι καταπληκτική. Συνεχίζουμε. Είναι πιο εύκολη, βεβαίως εύκολη. Όλα είναι οργανωμένα. Οι πολίτες δεν καθυστερούν, δεν τους ταλαιπωρούμε καθόλου. Όλα είναι καλά. Κάναμε και μια κίνηση στο συντηρησμό που κάναμε εδώ στη Λάρισα. Δεν περπάτησε τόσο να πούμε. Δεν κάναμε ακόμα το συσκευαστήριο. Πιστεύω ότι αυτές οι κινήσεις, τα νέα παιδιά, να το εκμεταλλευτούν, να γίνουν συνεταιρισμοί του κάθε προϊόν για να φτάσει στον καταναλωτή, από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Ήδη πάντως, όπως αναφέρεται, οι ενεργοί πολίτες προετοιμάζουν και τις επόμενες κινήσεις τους με αρκετά αιτήματα να αφορούν διανομή λαδιού, ενώ έχουν προχωρήσει σε κάποιες επαφές προς αυτή την κατεύθυνση.